Για να διέγινε. Η πανδημία ακόμα δεν είναι σε ασφαλή όρια. Έχουμε πολλά κρούσματα καθημερινά, πολλές θετικοποιήσεις καθημερινά. Νομίζω ότι το βλέπουμε όλοι μας. Γενικά ο περισσότερος κόσμος έχει εμβολιαστεί και κάποιοι λιγότεροι έχουν νοσήσει, άρα υπάρχει ανοσοποίηση. Όμως εξακολουθεί να είναι ένα σημαντικό πρόβλημα με τόσο πολλά κρούσματα για τους ανθρώπους που είναι ευάλωτοι και το βλέπουμε καθημερινά. Άρα δεν είναι ώρα να εφησυχάσουμε ακόμη. Ελπίζουμε ότι σιγά σιγά τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Χρειάζεται όμως προσοχή, χρειάζονται οι μάσκες, χρειάζεται όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί να εμβολιαστούν. Ωστόσο, το πρόστιμο νομίζω ότι θα λήξει. Ναι, ο στόχος της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού και του Υπουργού και ο δικός μου όλων μας είναι να μην υπάρχει πρόστιμο όσο χαλαρώνουν τα μέτρα και ελπίζουμε ήδη από τον επόμενο μήνα να μπορούμε να το κάνουμε. Αλλά ακόμα θα δούμε. Όσο για τα τεστ. Θα συνεχίσουν, έτσι δεν είναι. Τα τεστ μειώνονται και αυτά. Σε όλο τον κόσμο μειώνουμε τα τεστ. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό, αν έχουμε συμπτώματα, να μην βγούμε. Με συμπτώματα να καθίσουμε σπίτι μας και να προσέξουμε και τον εαυτό μας και τους γύρω μας. Πάντως η Ωμικρον 2 δεν έχει δύσκολα συμπτώματα. Οπότε έχει αυτό τα ίδια που έχει η Ωμικρον. Δεν έχει τη βαρύτητα που είχε η Δέλτα. Όμως θα λέω και πάλι ότι οι άνθρωποι που έχουν μεγαλύτερη ηλικία και στην Ελλάδα έχουμε γερασμένο πληθυσμό, σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Άνθρωποι που έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας κινδυνεύουν. Άρα, όπως κινδυνεύουν και από την γρήπη κάθε χρόνο. Δηλαδή, κάθε χρόνο έχουμε αρκετούς θανάτους από γρήπη σε ανθρώπους που έχουν προβλήματα. Τώρα, με 20.000 κρούσματα την ημέρα και 25, όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα. Το Πάσχα, πώς θα το περάσουμε. Θα κάνουμε μετά δηλώσεις. Ναι, ελπίζω ότι θα είμαστε καλύτερα και θα μπορούμε να χαλαρώσουμε σιγά-σιγά. Επίση, κυρίως εδώ τι σηματοδοτεί. Σηματοδοτεί. Με ενδιαφέρει, το Υπουργείο μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να ξέρουμε από κοντά τους ανθρώπους, την κάθε δομή, να μπορούμε να δούμε ποιες είναι οι ανάγκες του τόπου, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε να είναι καλύτερες οι υπηρεσίες, καλύτερες οι συνθήκες δουλειάς για το προσωπικό, καλύτερη εξυπηρέτηση στους αρρώστους και να υπάρχει μια γενική, αν θέλετε, αίσθημα ασφάλειας και ικανοποίησης από τις υπηρεσίες υγείας.